Αυτό είναι ένα από τα 4 αναψυκτήρια στη Νέα Παραλία που πρόκειται να εκμισθωθεί σε ιδιώτη και στο οποίο θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα περιμετρικά. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τα περίπτερα που επιτρέπεται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα είναι 4, στον κήπο της Μεσογείου, στον κήπο των Ρόδων και 2 στον κήπο του Νερού, ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο, στο οποίο θα μπουν σκαμπό και αντίστοιχα τραπέζια. Γενικώς στην Ελλάδα δεν σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο όπως άλλες πόλεις. Βρισκόμαστε σε έναν εκ των 2 κήπων του Νερού στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Το αναψυκτήριο που μπορείτε να δείτε πίσω μου πρόκειται να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων μετά την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το εμβαδόν που δυνητικά θα μπορούν να μπουν τραπεζοκαθίσματα, αλλά και όλοι οι όροι της εν γέννη λειτουργίας, θα οριστικοποιηθούν από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού τις επόμενες μέρες, ώστε να προχωρήσει και ο σχετικός διαγωνισμός. Σε τι έκταση θα εκτείνονται, δηλαδή 100 τετραγωνικά είναι ο ωφέλιμος χώρος από ό,τι... Θα σας πω, τα 2 εκ των υπολείπων θα είναι μόνο μέσα και τα άλλα 2 τελευταία θα είναι το ένα του Δήμου για να κάνει πολιτιστικές συνεργασίες και εκδηλώσεις πολιτισμού και το άλλο θα είναι για φορέα κοινωνικής πρόληψης και πρόνοιας. Τα περίπτερα για να βγει το πόσο χώρο θα χρειαστούν για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων τα 2 τα περίπτερα και το 3 με τα υψηλά σκαμπό και τα υψηλά τραπεζά θα πρέπει να πάνε στο αρχιτεκτονικό και να γίνει μελέτη σύμφωνα με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και ένα μήνα. Με προσφυγή, ωστόσο, ετοιμάζονται να αντιδράσουν οι φίλοι της Νέας Παραλίας που θεωρούν ότι θίγεται η φυσιογνωμία της περιοχής. Με δεδομένη την απόφαση που πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στην περιφέρεια, διότι θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με νόμιμο τρόπο αυτά τα αναψυκτήρια και άρα θα πρέπει να διασφαλιστεί η νομιμότητα και να τροποποιήσει ο Δήμος την απόφασή του να μην έχει εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα που ζητάμε και να λειτουργήσουν τα περίπτερα όπως σχεδιάστηκαν. If people enjoy it, it's fine. Καλό είναι, εντάξει, υπάρχει δρόμος για το ποδήλατο. Υπάρχει χωριστός δρόμος για το ποδήλατο. Πιστεύω ότι δεν θα εμποδίσει, δηλαδή χρειάζεται κάποια προσοχή στο πού θα αναπτυχθούν μπροστά, πλάι. Αναλόγως τώρα, άμα μπορούν να περνάνε οι πεζοί. Εντάξει, είναι καλή φάση. Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει το 20% των εσόδων από τη λειτουργία των περιπτέρων αναψυχής και πολιτισμού στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου. Στην ίδια συνεδρίαση εξάλλου ψηφίστηκε και το κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 3 ζώνες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και της κάθετες παρόδους, Αγίας Θεοδόρας και Γεωργίου Σταύρου, με αυστηρότερους όρους.